Σε ρυθμούς κανονικότητας επιστρέφει το Ηράκλειο. Μετά τη μεγάλη έξοδο των κριτικών για το 15 Αύγουστο σε πολλές περιοχές του νησιού αλλά και της υπόλοιπης χώρας, η εικόνα στην πόλη δείχνει να επανέρχεται σιγά σιγά στην καθημερινότητα. Η κίνηση σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου είναι αυξημένη, όχι όμως μποτιλιάρισμα. Πάρα πολύ κίνηση, ναι. Οι άνθρωποι έχουν γυρίσει στις δουλειές τους, ναι. Ναι. Κανονικότητα. Ναι. Όσε διακοπές, εμείς 2-3 μέρες και αυτά. Στα πέρεξ, γύρω-γύρω. Όχι, δεν πήγαμε κάπου φέτος. Δουλειά. Ξεκουραστήκατε? Όχι, καθόλου. Και να μην έχουμε δουλειά, την κανονική δουλειά, κάνουμε άλλες δουλειές. Ο 15 Αύγουστος πέρασε, οι περισσότεροι κριτικοί επέστρεψαν μετά τις διακοπές τους και οι ρυθμοί κανονικότητας έχουν επανέλθει. Η επαναφορά των πολιτών στη βάση τους είναι σταδιακή, καθώς πολλοί έχουν ήδη επιστρέψει από τις εξορμήσεις τους, ωστόσο αρκετοί αναμένεται να έρθουν τις επόμενες εβδομάδες. Έχει επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας? Όχι ακόμα. Θέλει ακόμα λίγο χρόνο για να επανέλθουν όλοι στην φάση του Σεπτέμβρη, back to school και όλα τα σχετικά. Εντάξει, ηρεμία είναι τώρα αυτές τις μέρες, λείπει πολλής κόσμος, άρα είναι ήρεμα, μπορώ να πω. Τους ρυθμούς του Ηρακλείου πώς τους βλέπετε αυτές τις ημέρες? Πολύ ζωντανούς, έντονους πολύ. Έχουμε επιστρέψει δηλαδή στην κανονικότητα. Ναι, έχει πολύ κόσμο. Την ίδια στιγμή για άλλους οι διακοπές συνεχίζονται, καθώς άνθρωποι από άλλα μέρη της Ελλάδας παραμένουν στην Κρήτη και μετά το πέρας του 15 Αυγούστου. Όχι, είμαι σε διακοπές. Είμαι από Βόρεια Ελλάδα, από Γιάννητσά. Και πότε θα επανέλθετε στην κανονικότητα, πότε θα πάτε στον τόπο σας? Μετά τις 25. Διαχρονικά το Πάσχα του καλοκαιριού τα αστικά κέντρα αδειάζουν, με τους περισσότερους να αναζητούν στιγμές ηρεμίας. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, τις ημέρες του 15 Αύγουστου εγκατέλειψε το Ηράκλειο μεγαλύτερος αριθμός πολιτών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.